απειλητικά τηλεφωνήματα, σκληρές αλληλοκατηγορίες, μια περιουσία 6 εκατομμυρίων ευρώ και ένα τρίτο πρόσωπο συνθέτουν το διαζύγιο του Νίκου Μακρόπουλου με την αδιαστάση 47χρονη σύζυγό του. Η δικαστική διαμάχη τους μόλις ξεκίνησε. Σοκάρουν όσα αποκαλύπτει η μητέρα της 47χρονης που σπάει τη σιωπή της για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Star. Έχω μετά από 25 χρόνια αγαπημένης οικογένειας, ξαφνικά με πήρε ο γραμπορός μου τηλέφωνο και μου είπε «Σου στέλνω το παιδί σου στην κάσα». Άγρια επεισόδια περιγράφει στην αγωγή της η ενδιαστάση σύζυγος του Νίκου Μακρόπουλου. Η ίδια μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο να πηδήξει τη μάντρα της βίλας του στο Μαρούσι, προσπαθώντας να σπάσει τα τζάμια και να μπει στο σπίτι. Είναι φορτισμένη η γυναίκα. Οι απειλές και τα τηλεφωνήματα που ισχυρίζεται ότι λέει σας έχουν πάψει. Σταματήσει. Άρα το ζευγάρι δεν έχει τώρα κάποια επαφή. Το πρώην ζευγάρι δεν έχει επαφή, ναι. Ούτε ο Νίκος Μακρόπουλος αλλά ούτε οι ενδιαστάσεις σύζυγός του εμφανίστηκαν σήμερα στο δικαστήριο. Το πρώην ζευγάρι αποφεύγει κάθε είδους συνάντηση. Άλλωστε οι δυο τους έχουν να μιλήσουν πάνω από ένα χρόνο. Εσείς γιατί εμπλέκεστε όμως, κύριε Καρτέρη? Θέλω να πω, είχατε άσχημες σχέσεις με τον κύριο Μακρόπουλο? Τίποτα. Μισό λεπτό. Να σας πω λίγο κάτι. Επειδή έχει πει στην αγωγή της η κόρη σας ότι φοβόταν για τη ζωή της και εσείς κοιμόσασταν μαζί στο σπίτι. Τίποτα. Είχε εξωσυζυγική σχέση, από εκεί ξεκίνησε. Αφορμή για το διαζύγιο φαίνεται ότι στάθηκε η φημολογούμενη παράνομη σχέση του Νίκου Μακρόπουλου με νεαρή πρώην παίκτρια reality. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται η απατημένη σύζυγος. Ο τραγουδιστής το αρνήθηκε στο παρελθόν κατηγορηματικά. Διαψεύδουμε την εξωσυζυγική σχέση. Ο καθένας θα παρουσιάζει όπως θέλει, από τη δική του πλευρά. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτά θα λυθούν στο δικαστήριο. Εμείς ό,τι γράφουμε το τεκμηριώνουμε. Ο τραγουδιστής κατηγορεί την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον ζήλευε παθολογικά. Άλλαξε τις κλειδαριές της συζυγικής του οικίας, αποκλείοντάς τον από κάθε πρόσβασή του σε αυτήν. Ας σημειωθεί ότι εξακολουθεί να έχει τα προσωπικά του αντικείμενα, συμβόλαια ακινήτων, δισκογραφικές συμβάσεις, καθώς και ποσό 60.000 ευρώ, το οποίο είχε για να πληρώσει την εφορία και το οποίο επεξαίρεσε. Το μοίρασμα της περιουσίας αλλά και η διατροφή έχει φέρει την κατάσταση στα άκρα. Η 47χρονη ισχυρίζεται ότι η περιουσία του τραγουδιστή φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ και έχει ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεσή της. Το αγκάθι της σχέσης τους είναι μια πολιτισμένη λύση του γάμου, αυτό. Αυτό. Να, είναι και η περιουσία των 6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ισχυρίζεται που υπάρχει. Αυτό που είπα, είναι μια πολιτισμένη λύση του γάμου και μια εξασφάλιση του παιδιού τους. Αυτό. Στις πολλές παρακλήσεις της να λογικευτή, απαντά με φράσεις του τύπου «Τράβασα δικαστήρια. Δεν θα στα αφήσω να στα φάνε άλλες». Ο δικηγόρος του Νίκου Μακρόπουλου δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση, ενώ η δίκη πήρε αναβολή για το Σεπτέμβριο.